προσορίζουμε στην επιδίωξη το θέμα ο Χατζηδάκης έκανε στον Βιβάλτη που διοργανώνει την περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάτας αλλά σε μια περίοδο παρακολουθεί. Πρόκειται μία από τους πέντε παρόμοιες συναντίες που διοργανώθηκαν στις πέντε περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου και εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου Φεστιβάλ Πελοποννήσου. Πρόκειται για το έργο Φεστιβάλ Πελοποννήσου που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου από πόρους του ΕΣΠΑ και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη για ένα μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των δομών τοπικού πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων βέβαια το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από 2.200.000, αφορά την ενίσχυση με μουσικά όργανα, στολές, ηχητικό και υλικό εξοπλισμό όλων των μουσικών σχημάτων της Πελοποννήσου. Πρόκειται για 28 φορείς που χρηματοδοτούνται μέσα από αυτό το πρόγραμμα και συνολικά 34 σχήματα και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο που έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος, υπογράφουμε τη σύμβαση και μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών από σήμερα θα αρχίσουν να παραδίδονται πνευματικά τα μουσικά όργανα, οι στολές και ο ηχητικός εξοπλισμός που τα σχήματα των Δήμων αλλά και 1-2 ιδιωτικά σχήματα από κάθε νομό, χοροδίες κυρίως. Ο συνδυασμός και των δύο, η υλοποίηση του προγράμματος,
και η χοροδιακή παρουσία του μουσικού ομίλου Σπάρτης αποτυπώνεται στην απόψινή εκδήλωση. Θεές του μουσικού ομίλου δεν φαντάζονται συχνά πως κάθε μουσική παράστασή του από ερασιτέχνες χοροδούς είναι μια μικρή μεγαλύτερη περιπέτεια τόσο για αυτούς όσο και για τον διευθυντή της χοροδίας. Και αυτό γιατί η διαδρομή μας διακρίνεται για την προσπάθεια της σκληρότητας και της ποιότητας των μουσικών που παρουσιάσουν. Σήμερα λοιπόν με τη διοργάνωση αυτή μας δίνεται πάλι μια καλή ευκαιρία για τις επιλογές και την προετοιμασία μας με άξονα το συγκινητικό θέμα «Ο Χατζηδάκης αγαπούσε το Βιβάλδι». Τον Περιφερειάρχη κύριο Πέτρο Χαντούλη, την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Δία Τσανετέα και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για την οικονομική βοήθεια και την ηθική συμπαράσταση που κάνει στη Φιλαρμονική Σπάρτης και στο Μουσικό Όμιλο Σπάρτης. Ο Χατζηδάκης
Στην ηλικία των 19 ετών ήταν πια συνθέτης. Ο Βιβάλτι πέθανε στη Βιέννη το 1741, ενώ ο Χαλιδάκης στην Αθήνα το 1994. Μέσα στο φθινόπωρο που έχουμε δει πια, που είναι και μία από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλτι, οι μελωδίες του Χατζηδάκη θα μας ταξιδέψουν απόψε.